Καλώς ήρθες στα διαδικτυακά μαθήματα Αρνός. Μιλάμε για το σχολικό βιβλίο της Τρίτης Γυμνασίου, σελίδα 49, την άσκηση 9. Ερώτημα γάμα. Τι μου λέει αυτό το ερώτημα? Να μετατρέψετε το παρακάτω κλάσμα, νάτο, αυτό εδώ, που έχουν άρρητους παρανομαστές σε ισοδύναμα κλάσματα με ρητούς. Κοιτάζω αυτό εδώ το κλάσμα μου, 5 δια 3 και ρίζα 2. Τι παρατηρώ? Ότι αυτή εδώ η ποσότητα, το ρίζα 2, είναι μια άγνωστη ποσότητα που έχω στον παρανομαστή του κλάσματος. Εμένα το κλάσμα μου τι μ' αρέσει να είναι? 1 τρίτο, 2 πέμπτα, ρίζα 3, 8. Δεν με πειράζει η ρίζα να είναι στον αριθμητή, αλλά με πειράζει στον παρανομαστή να μην έχω φυσιολογικό αριθμό. Εξάλλου τι λέμε? Κόβω μία ποσότητα σε 8 κομμάτια, άρα έχω ρίζα 3 όγδοα, ή κόβω μία ποσότητα σε 5 κομμάτια ή σε 3 κομμάτια. Δεν λέω ποτέ κόβω μία ποσότητα σε ρίζα 2, σε ρίζα 2 κομμάτια όπως έχω εδώ στο κλάσμα μου. Επομένως τι πρέπει? Πρέπει με κάποιο τρόπο να ξεφορτωθώ αυτήν εδώ την προβληματική ρίζα που έχω στον παρανομαστή. Αν αντί για ρίζα 2 φυσικά είχα ρίζα 25, δεν υπήρχε πρόβλημα, έτσι? Γιατί το ρίζα 25 είναι 5. Το ξέρω. Είναι ρητός αριθμός το 5. Αλλά το ρίζα 2 είναι προβληματικός αριθμός. Δεν είναι μία εύκολη ρίζα. Επομένως τι πρέπει να κάνω? Πρέπει εγώ με κάποιο τρόπο, με κάποιο κόλπο να ξεφορτωθώ αυτό το ρίζα 2 που υπάρχει στον παρανομαστή μου. Τι τρόπος είναι αυτός? Να προσπαθήσω να δημιουργήσω εδώ κάτω, να δημιουργήσω τι πράγμα? Την ταυτότητα α πλην β επί τι? Α συν β, που ξέρουμε ότι ισούται με α τετράγωνο μείον β τετράγωνο. Το α μου εδώ μπορώ να δω ότι είναι το 3. Ωραία. Και το β είναι το ρίζα 2. Επομένως, αν μετά εγώ πάρω αυτή την ποσότητα, α τετράγωνο μείον β τετράγωνο, το β τετράγωνο δεν θα είναι στην ουσία το ρίζα 2 τετράγωνο, όπου ρίζα και τετράγωνο φεύγουν, άρα ξεφορτώθηκα τη ρίζα και έχω το 2. Επομένως αυτό θέλω, να δημιουργήσω την ποσότητα α μείον β επί α και β. Ουσιαστικά έχει λυθεί άσκηση, γιατί ουσιαστικά τι θα κάνω? Έτσι όπως είναι το κλάσμα 5 δια 3 συν ρίζα 2, εγώ δεν θα πάω και στον αριθμητή και στον παρανομαστή να πολλαπλασιάσω με τι? Εδώ κάτω τι είπαμε? Θα πολλαπλασιάσω με το 3 μείον ρίζα 2. Για να υπάρχει όμως δικαιοσύνη στα μαθηματικά, τι πρέπει? Με ό,τι πολλαπλασιάζω τον παρανομαστή, να πολλαπλασιάζω και τον αριθμητή, ώστε να μην διαταραχθεί η ισορροπία του κλάσματος. Άλλωστε τι μου λέει? Ισοδύναμο κλάσμα πρέπει να δημιουργήσω. Άρα, για να εξακολουθήσει να ισχύει η ισοδυναμία, τι πρέπει? Με ό,τι πολλαπλασιάζω κάτω, να πολλαπλασιάζω και πάνω. Άρα και πάνω πολλαπλασιάζω με το 3 μείον ρίζα 2. Πολύ ωραία. Πράξεις. Ο παρανομαστής τι μου κάνει? Δεν έχω πλέον αυτή την ποσότητα που ήθελα. Ποια ποσότητα? Είναι η ποσότητα α μείον β, α συν β επί α μείον β, που αυτό είναι ίσο με τι? Α τετράγωνο μείον β τετράγωνο, δηλαδή 3 τετράγωνο μείον ρίζα 2 τετράγωνο. Ο αριθμητής τι είναι? Ο αριθμητής μπορώ να το γράψω ως 5 επί 3 μείον ρίζα 2, να μην το πειράξω καθόλου. Πολύ ωραία. Στον παρανομαστή τι θα έχω, για να κάνω λίγες πράξεις? Ο αριθμητής είναι, είπαμε, 5 επί 3 μείον ρίζα 2, και ο παρανομαστής τι είναι? 3 στο τετράγωνο, δηλαδή 9, μείον ρίζα 2 στο τετράγωνο, δηλαδή ρίζα με τετράγωνο άλληλο εξουδετερώνονται, οπότε τελικά τι έχουμε? Μείον 2. Πολύ ωραία. Οπότε τελικά έχουμε 5 επί 3 μείον ρίζα 2
Και τι έχουμε εδώ, 9 μείον 2, δηλαδή 7. Τώρα, άμα θέλω να κάνω και στον αριθμητή καμιά πραξούλα, τι μπορώ να κάνω, μπορώ να ξεφορτωθώ την παρένθεση με επιμεριστική. Οπότε τελικά τι έχω, οπότε τελικά έχω 5 επί 3, δηλαδή 15, μείον 5 επί ρίζα 2 μας κάνει 5 ρίζα 2, 7. Αυτό το κάνω στην περίπτωση αν δεν θέλω να έχω αυτήν εδώ την παρένθεση στον αριθμητή. Μπορώ να το αφήσω και έτσι, αλλά αν θέλω να κάνω μία κίνηση παραπάνω μπορώ να το φτάσω και εδώ. Ευχαριστούμε για την παρακολούθηση.